αυτή τη στιγμή ο κύριος Ντάιζενμπλουμ, ο πρόεδρος του Eurogroup, είναι ο κύριος Ρέγκλινγκ, ο επικεφαλής του ESM, και ο κύριος Ντομπρόφσκις, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν μετά το πέρας των εργασιών του Eurogroup και το πράσινο φως που δόθηκε για το ελληνικό πρόγραμμα. To the teams of the institutions. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω στις ομάδες των θεσμών καθώς επίσης και στις ομάδες ελληνικής κυβέρνησης που δούλεψαν τόσο σκληρά αυτόν τον τελευταίο μήνα προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Έτσι λοιπόν σε πολιτικό επίπεδο στο Eurogroup είχαμε μια πολύ επικοδομητική και θετική ατμόσφαιρα. Βεβαίως υπήρξαν διαφορές, καταφέραμε όμως να επιλύσουμε και τα τελευταία ζητήματα. Έχει υπάρξει μάλλον μια ανακοίνωση. Μια δήλωση, αν δεν το έχετε λάβει, θα το λάβετε σύντομα. Θα ήθελα απλά να αναφέρω τα κύρια στοιχεία σε ό,τι αφορά αυτήν την συμφωνία. Πρώτον, βεβαίως, καλωσορίζουμε την συμφωνία μεταξύ των θεσμών και της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την πολιτική και την αιρεσιμότητα, η οποία, κατά την άποψή μας, είναι σε ευθυγράμμιση με την Σύνοδο Κορυφής στις 12 Ιουλίου. Και εάν αυτό υλοποιηθεί με αποφασιστικότητα, τα πάντα καταλήγουν σε αποφασιστικότητα, θα επιτρέψει στην ελληνική οικονομία να επιστρέψει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις ελληνικές αρχές, έχουν καταδείξει μια ισχυρή προσήλωση τις τελευταίες εβδομάδες σε ό,τι αφορά την εξομάλυνση των μεθόδων εργασίας με τους θεσμούς. Έτσι λοιπόν έχει υπάρξει μια καλή και γόνιμη διαδικασία. Επίσης είδαμε πολύ σημαντικά νομοθετικά βήματα τις τελευταίες εβδομάδες, ακόμα και τις προηγούμενες ημέρες, τα οποία έλαβαν χώρα στην Ελλάδα και αυτά έχουν βοηθήσει στη διαδικασία επανοικοδόμησης της εμπιστοσύνης. Πολλοί λοιπόν εκ των συναδέλφων στην Ευρωομάδα έκαναν αυτό το σχόλιο. Τρίτον, σε ό,τι αφορά πολιτικές και αιρεσιμότητα, καλωσορίζουμε όλα τα μέτρα πολιτικής τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο μνημόνιο συναντήληψης, έτσι αυτό όπως έχει συμφωνηθεί και στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου προγράμματος μεταρρυθμίσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες προκλήσεις σε ό,τι αφορά τα βιώσιμα δημοσιοοικονομικά και την επιστροφή στην ανάπτυξη, αλλά επίσης και σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με στόχο την ανάπτυξη. Και τέλος, το γεγονός ότι αυτό διασφαλίζει τα ζητήματα στον τραπεζικό τομέα, διασφαλίζοντας τα χρηματοοικονομικά ζητήματα. Βεβαίως, θα υπάρξει αργότερα το φθινόπωρο ένα stress test και στη συνέχεια θα λάβει χώρα και η ανακεφαλαιοποίηση. Βεβαίως, ό,τι αφορά την διαδικασία διάσωσης με ίδια μάση μέσων ιδίως διάσωσης, θα αφορά τους μεγαλομετόχους, όμως αποκλείεται εντελώς μια υλοποίηση τέτοιων μέτρων σε ό,τι αφορά τους μικροκαταθέτες. Τέταρτον, το Eurogroup υπογράμμισε το εξής, ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει ένα ισχυρό πρόγραμμα ιδιωτικοποίησεων στο πλαίσιο αυτού του νέου προγράμματος, στο πλαίσιο του μηχανισμού σταθερότητας. Έτσι λοιπόν, αυτό το νέο ανεξάρτητο ταμείο ιδιωτικοποιήσεων θα εδραιωθεί στην Ελλάδα τουλάχιστον το αργότερο μέχρι το τέλος του 2015 και θα είναι υπό την εποπτεία των σχετικών ευρωπαϊκών θεσμών. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν θα αναλυθεί η ιδιωτικοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και τα έσοδα του ταμείου αυτού, τα πρώτα 25 δις, θα στοχεύσουν στην αποπληρωμή χρέους και το δεύτερο μέρος του στόχου των ιδιωτικοποιήσεων, τα άλλα 25 δις δηλαδή, όπως ξέρετε μέχρι στιγμής είναι κατά 50% και 50% θα αφορούν στον τομέα των επενδύσεων. Προτάσεις ήδη θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου σε ό,τι αφορά το ταμείο αυτό. Ήδη το έχουμε συμφωνήσει και οι τράπεζες και θα, μάλλον τα ιδιοκτησιακά στοιχεία θα μεταφερθούν προς το ταμείο αυτό και σε σχέση με τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης τους. Επίσης, όπως είπαμε, έχουμε καλωσορίσει την νομοθέτηση προαπαιτούμενων τα οποία έχουν ήδη ψηφιστεί από την ελληνική κυβέρνηση. Τα πιο πρόσφατα εξ αυτών αξιολογήθηκαν θετικά από τους θεσμούς και νομίζω ότι αυτό καταδεικνύει
ότι ήδη έχει ξεκινήσει με σοβαρό και επικοδομητικό τρόπο την ελληνική κυβέρνηση η οικειοποίηση αυτού του προγράμματος. Ο χρηματοδοτικός φάκελος, ο οποίος συμφωνήθηκε ως μέρος του συμπεριφωνημένου προγράμματος, θα φτάσει στα 86 δις. Εδώ συμπεριλαμβάνονται και τα 25 δις που αφορούν στον τραπεζικό τομέα και στην χρηματοδότησή του, τα οποία θα μπορούν να είναι διαθέσιμα εάν χρειαστεί, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος ανακεφαλοποίησης των τραπεζών. Αυτό όμως το ποσό θα είναι διαθέσιμο μετά την πρώτη αξιολόγηση και σε σχέση με το πρόγραμμα του ESM, ίσως ο Κλάους θα μπορέσει να πει περισσότερα από αυτού. Εάν αυτό θα παραστεί αναγκαίο, αυτό βεβαίως θα αποφασιστεί μετά από το stress test του τραπεζικού τομέα αργότερα μέσα στο χρόνο. Σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητα του χρέους, βεβαίως είναι ένα κρίσιμο θέμα. Η αξιολόγηση αυτή έγινε από την Κομισιόν σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η ανάλυση ουσιαστικά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μπορεί να επιτευχθεί μια βιωσιμότητα στο πλαίσιο ενός μακρόπνου προγράμματος μεταρρυθμίσεων, το οποίο έχουμε ουσιαστικά μπροστά μας, καθώς επίσης και με μέτρα που αφορούν στην αντιμετώπιση του χρέους, χωρίς όμως να υπάρχει μια ονομαστική απομίμηση σε συμφωνία με την δήλωση της 10ης Ιουλίου. Τώρα, μετά από αυτή την θετική ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος, το Eurogroup είναι σε θέση να αξιολογήσει νέα μέτρα, προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα και να υπάρχει βιωσιμότητα του χρέους. Μία προσέγγιση, δηλαδή εξυπηρέτηση του χρέους, την οποία θα αναλάβουμε, όπως είπα, μετά από την ολοκλήρωση, την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Τέλος, καλωσορίζουμε επίσης την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να εξετάσει τη δυνατότητα περαιτέρω χρηματοδότησης της Ελλάδας, αλλά και θα συμβεί αυτό τον Οκτώβριο. Υπογραμμίζουμε ότι είναι απαραίτητη να υπάρξει εμπλοκή και συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για εμάς, για το Eurogroup, και βεβαίως καλωσορίζουμε την θετική αξιολόγηση του προσωπικού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε ό,τι αφορά τις πολιτικές. Προκειμένου να εξετάσει περαιτέρω χρηματοδοτική στήριξη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο είναι κρίσιμο, αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει πλήρης εξειδίκευση σε ό,τι αφορά μεταρρυθμίσεις στο χρηματοοικονομικό αλλά και στο δημοσιονομικό τομέα, και δεύτερον να υπάρχει δυνατότητα βιωσιμότητας του χρέους. Ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις αυτές, θα ήθελα να αναφέρω μία, για παράδειγμα αυτή του συνταξιοδοτικού τομέα, και έχουμε βεβαίως υπογραμμίσει να υπάρξει διαφάνεια σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό τομέα από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα, τα αναγκαία στοιχεία είναι πλέον όλα στο τραπέζι, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εθνικές διαδικασίες, προκειμένου να υπάρξει η επίσημη έγκριση του χρηματοδοτικού προγράμματος από τον ESM. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν επίσημες αποφάσεις από τα εθνικά κοινοβούλια επί της έγκρισης αυτής μέχρι την Τετάρτη, στο τέλος της ημέρας, 19 του μηνός, και αυτό βεβαίως θα ξεκλειδώσει και την αρχική δόση του προγράμματος, την πρώτη δόση. Ο Κλάους θα πει περαιτέρω επ' αυτών, πώς δηλαδή διαρθρώνεται η δόση αυτή. Αυτά είχα να πω και θα δώσω πρώτα το λόγο στον Βόλτις. Συγγνώμη, στον Αντιπρόεδρο, κύριο Ντομπρόφσκις. Ευχαριστώ, Γερούν, ή μάλλον Πρόεδρε του Eurogroup. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να καλωσορίσω τη σημερινή συμφωνία σε ό,τι αφορά το νέο τριετές πρόγραμμα για την Ελλάδα. Αυτό είναι απότοκο έντονων διεργασιών των τελευταίων μηνών μεταξύ των ελληνικών αρχών και των θεσμών, την Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλα τα τεχνικά κλιμάκια, τα οποία δούλεψαν τόσο σκληρά, προκειμένου να είναι εφικτή αυτή η συμφωνία. Πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία, η σημερινή, είναι αναγκαία, προκειμένου να αρθούν οι ανασφάλειες και οι αβεβαιότητες που διέπουν την Ελλάδα
το τελευταίο εξάμηνο και να υπάρξει ξανά εμπιστοσύνη. Είναι λοιπόν μια ευρεία και περιεκτική συμφωνία η οποία προσυπογράφεται από το Eurogroup. Όπως αναφέρθηκε, αυτή η αβεβαιότητα την οποία αντιμετωπίζουμε το τελευταίο εξάμηνο δυστυχώς είχε αρνητικές επιπτώσεις και στις οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας και περιμένουμε αυτόν τον χρόνο να υπάρξει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Αντί δηλαδή για 2,5% ανάπτυξη, δυστυχώς θα υπάρξουν χαμηλότερα ποσοστά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να γυρίσουμε αυτήν την σελίδα, να υπάρξει εκ νέου εμπιστοσύνη και σταδιακά να επιστρέψει η Ελλάδα στην οικονομική ανάπτυξη. Αντίστοιχα, έπρεπε επίσης να τροποποιηθούν κομμάτια που αφορούν στην δημοσιονομική πολιτική, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους στόχους για τα επόμενα έτη. 0,25% πρωτογενές πλεόνασμα για φέτος και στην συνέχεια να έχουμε 0,5% πρωτογενές πλεόνασμα για την επόμενη χρονιά και 1,5% για το 2017, προκειμένου να φτάσουμε στο 3,5% για το 2018 και πέραν αυτού. Αυτή θα είναι λοιπόν η μεσοπρόθεσμη στόχη ό,τι αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα επί του ΑΕΠ. Όπως είπε ο Γερούν, το συνολικό ποσό του προγράμματος θα φτάσει τα 86 δις ευρώ και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και 25 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ σε ό,τι αφορά την δυνητικές ανάγκες για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Βεβαίως δεν έχει να κάνει μόνο με την χρηματοδότηση, αλλά πρόκειται να υπάρξουν και σημαντικές διαρθρωτικές μετακινήσεις, προκειμένου να υπάρξει ανάκαμψη, χρηματοοικονομική σταθερότητα και επιστροφή στις επενδύσεις και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Πιστεύουμε ότι πραγματικά είναι μια συμφωνία δίκαιη και ισορροπημένη και όπως έχει πάντα υποστηρίξει η Κομισιόν, το πρόγραμμα διέπεται από δικαιοσύνη με στόχο να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές προκλήσεις στην Ελλάδα και κυρίως ό,τι αφορά τις ευπαθείς ομάδες. Αυτό που προέχει τώρα είναι να υπάρξει μια γρήγορη και πλήρης υλοποίηση και εφαρμογή, γιατί αυτό είναι το κλειδί επιτυχίας για το πρόγραμμα αυτό και βεβαίως να οικειοποιηθούν ελληνικές αρχές στο πρόγραμμα αυτό. Σήμερα η ψηφοφορία που έλαβε χώρα στην Ελληνική Βουλή είναι ένα ενθαρρυντικό βήμα, διότι υιοθετήθηκαν σημαντικά νομοθετικά μέτρα τα οποία αποτελούν κομμάτι του προγράμματος. Η εφαρμογή του προγράμματος θα υποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ευθυγράμμιση με όσα έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την συνθήκη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Η Επιτροπή βεβαίως είναι προσιλωμένη προς την υποστήριξη απέναντι στις ελληνικές αρχές και έτσι λοιπόν θα διαθέσει τεχνική βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη, καθώς επίσης και χρηματοοικονομική στήριξη 35 δις ευρώ, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για την Ελλάδα μέχρι τον χρονικό ορίζοντα του 2020 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Η Κομισιόν λοιπόν είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ελλάδα προκειμένου να γίνει η βέλτιστη δυνατή χρήση αυτής της χρηματοδότησης. Είναι προς το συμφέρον μας να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα θα επιστρέψει στην χρηματοοικονομική σταθερότητα και στην οικονομική ανάπτυξη, το οποίο επίσης θα δώσει την δυνατότητα στην Ελλάδα να αντιμετωπίσει καλύτερα τα κοινωνικά προβλήματα. Είμαστε αισιόδοξοι και πεπισμένοι ότι και σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων θα υπάρξουν θετικές ψηφοφορίες, έτσι όπως έγινε σήμερα στο Eurogroup στις 19 Αυγούστου, επιτρέποντας λοιπόν την εκταμείευση της πρώτης δόσης ήδη μέχρι τις 20 Αυγούστου. Σας ευχαριστώ. Yes, thank you. Good evening. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Σήμερα, όπως ήδη ακούσατε, είχαμε την πολιτική υποστήριξη από όλα τα κράτη-μέλη για το νέο πρόγραμμα από τον ESM για την Ελλάδα, η οποία Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωζώνης που δεν έχει ακόμα γυρίσει την σελίδα μετά την κρίση. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του προγράμματος θα υπάρξει μια αναβάπτιση της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια, θα υπάρξει επιστροφή στην σταθερότητα, πρόσβαση στις αγορές και ανάπτυξη. Αυτό ήταν εφικτό
μόνο διότι υπήρξε μια μεταστροφή στην στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Η συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, όπως ήδη ακούσατε, αυτές τις τελευταίες εβδομάδες ήταν άριστη. Επίσης, επιτρέψατε μου να επιβεβαιώσω ότι η συνεργασία μεταξύ των τεσσάρων θεσμών και των Αθηνών αυτές τις τελευταίες εβδομάδες ήταν πάρα πολύ καλή και πολύ έντονη. Το βασικό καθήκον στο πλαίσιο του ESM ήταν να προετοιμάσει αυτό που ονομάζεται FFA, δηλαδή η Συμφωνία για το Εργαλείο της Χρηματοδοτικής Αυτής της Βοήθειας, προκειμένου να υπάρξει αυτό το δάνειο προς την Ελλάδα. Βεβαίως, ξέρετε ότι ο βασικός όρος ήταν να υπάρχει αυτό το μνημόνιο της συναντήληψης, το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ των θεσμών και της Ελλάδας. Επιτρέψατε μου να υπογραμμίσω κάποια συγκεκριμένα στοιχεία σε ό,τι αφορά αυτό το νέο πρόγραμμα του ESM, το οποίο θα τρέξει για τα επόμενα 3 χρόνια, δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο του 2018. Όπως γνωρίζετε, και μετά από τη συμφωνία απόψε, θα υπάρχει ένα νέο πακέτο το οποίο θα φτάσει μέχρι τα 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν αναμένω ότι αυτό το ποσό συνολικά θα εκταμιευθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, διότι όπως ακούσατε, περιμένουμε ότι δυνητικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα συμμετάσχει. Δεν ξέρουμε ακριβώς με τι ποσό, αλλά θα συμβάλλει με κάποιο ποσό. Και βεβαίως ενδέχεται να υπάρξουν και περισσότερα έσοδα στο πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων. Είναι ήδη και ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης. Και σε ό,τι αφορά τις έκτακτες χρηματοδοτικές ανάγκες, σίγουρα θα υπάρξει πρόσβαση και στις αγορές κεφαλαίων. Άρα λοιπόν ίσως μειωθούν οι ανάγκες χρηματοδότησης, δανειοδότησης μάλλον από πλευράς ESM. Αλλά το συνολικό ποσό, όπως είπα, θα φτάσει στα 86 δις ευρώ. Το δάνειο λοιπόν αυτό θα εκταμιευθεί στη διάρκεια των 3 αυτών ετών στο πλαίσιο δόσεων και θα υπάρχει μια καταληκτική ημερομηνία αποπληρωμής κατά μέσο όρο 32,5 χρόνια. Αυτά λοιπόν τα δάνεια θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να εξυπηρετήσει τα δάνειά της, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα, τα οποία έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια, και βεβαίως να υπάρξει μια καλύτερη κατάσταση ό,τι αφορά τα οικονομικά και τα διαθέσιμα οικονομικά τα επόμενα χρόνια. Θα δοθεί επίσης η δυνατότητα στην ελληνική οικονομία να επανεκκινηθεί και να βελτιώσει τις συνθήκες για την ανάκαμψή της. Είμαι ευτυχής σήμερα με αυτή την απόφαση, αλλά ακόμα δεν πρόκειται για μια ολοκληρωμένη συμφωνία, καθώς υπάρχουν διαδικασίες σε πολλά κράτη-μέλη κοινοβουλευτικής έγκρισης. Όμως στοχεύουμε από πλευράς διοικητικών συμβουλίων των να υπάρξουν τηλεδιασκέψεις και τηλεφωνικές συνομιλίες, καθώς επίσης και με τους επικεφαλείς των θεσμών, προκειμένου να υλοποιηθούν όλα αυτά. Στοχεύουμε όμως να υπάρξει η καταβολή αυτής της δόσης προς την Ελλάδα πολύ νωρίς, μέχρι τις 20 του μηνός. Αυτή λοιπόν η πρώτη δόση θα είναι ύψους 26 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι μεγάλο ποσό, όμως υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Πρώτον, θέλουμε να ξεπεραστεί όλο αυτό το πλαίσιο του δανείου γέφυρας, το οποίο δόθη στις 20 Ιουλίου, προκειμένου να αποπληρωθούν οι δόσεις προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς επίσης και για να μπορέσουν να πληρωθεί η επικείμενη δόση προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα ομόλογα, καθώς επίσης και τόκοι προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έτσι λοιπόν, αφού καλυφθούν αυτές οι δόσεις, θα υπάρξει ένα υπόλοιπο 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν αργότερα τον Οκτώβριο σε επίπεδο επόμενων οροσύμων. Επίσης, θα υπάρξουν 10 δισεκατομμύρια διαθέσιμα για περίπτωση ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, όπως αποφασίστηκε τον Ιούλιο. Δεν θα μεταφερθούν αυτόματα στην Ελλάδα, αλλά θα διατηρούνται σε έναν συγκεκριμένο κλειστό λογαριασμό στο Λουξεμβούργο, υπό την εποπτεία του ESM.
Θα υπάρξει όμως μια αξιολόγηση από τη Γενική Διεύθυνση του Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τέλος μια έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM σε ό,τι αφορά την ανακυκλοποίηση τραπεζών. Έτσι λοιπόν, αυτό θα βοηθήσει να αντιμετωπιστεί η δυσκολία στον τραπεζικό τομέα, ιδιαιτέρως μετά και από τον έλεγχο των κεφαλαίων. Έτσι λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα να δοθεί αυτή η ενεδότηση στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, του οποίου οι δυνατότητες ξεπερνούν τα 450 δισεκατομμύρια συνολικά. Βεβαίως θα κινητοποιηθούν τα κονδύλια που χρειάζεται στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού για τα επόμενα 3 χρόνια, όμως ο ESM βρίσκεται σε δυνατότητα να μπορεί να προσαρμόζει τα σχέδια χρηματοδότησης που απαιτούνται και είμαι πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε και τα αναγκαία κεφάλαια που θα χρειαστούν για την Ελλάδα. Ήδη 2 ερωτήσεις από την πρώτη σειρά. Νομίζω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις 2 ερωτήσεις και να ανταποκριθούμε σε αυτές. Από το Star Channel. Πρώτον, ποιος είναι ο μέσος όρος δανειοδότησης για αυτά τα νέα δάνεια και σε τι βαθμό είστε διατεθειμένοι να εξετάσετε τα ζητήματα σε ό,τι αφορά τα επιτόκια και τις ορειμάνσεις της εξυπηρέτησης με δεδομένο και των συζητήσεων για το reprofiling, το επαναχαρτισμό είναι ένα διάρθρο του χρέους τον Οκτώβριο που επίκειται. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε σαφέστατα να υπάρχει ψήφος εμπιστοσύνης, διαφορετικά μπορεί να προσφύγει και στην λαϊκή ετοιμιγορία. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Νομίζω ότι ο Κλάους ήδη είπε ότι θα είναι 32,5 χρόνια η αποπληρωμή του δανείου αυτού, το οποίο είναι σε ευθυγράμμιση και με τα άλλα δάνεια που έχουν δοθεί στην Ελλάδα. Το δεύτερο σημείο σας αφορούσε και την στάση μας απέναντι και στις εξελίξεις που μπορεί να υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν είμαι διατεθειμένος να δώσω τώρα μια απάντηση σε αυτό. Θα το δούμε αυτό, αν και εφόσον είναι αναγκαίο, τον Οκτώβριο. Σε ό,τι αφορά την πολιτική κατάσταση, για μένα είναι πολύ σημαντικό το ότι υπήρξε μια ευρεία πλειοψηφία στην Ελληνική Βουλή ως προς το σύνολο της δέσμης αυτών των μέτρων, καθώς επίσης και της τρίτης δέσμης των προαπαιτουμένων. Και νομίζω ότι αυτό καθιστά σαφές ότι υπάρχει ισχυρή στήριξη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να συνεργαστεί με την Ευρωζώνη προκειμένου να επιστρέψει σε τροχή ανάπτυξης η ελληνική οικονομία. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει οικειοποίηση σε πολιτικό επίπεδο του προγράμματος από τις ελληνικές αρχές. Ό,τι αφορά τα υπόλοικα, δεν θέλω να κάνω κάποιες εικασίες. Αυτό είναι κρίσιμο για μας, το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχει στήριξη. Στο ερώτημά σας, ό,τι αφορά το επιτόκιο, δεν υπάρχει κάτι εξαιρετικό, κάτι διαφορετικό από ό,τι είναι η διαδικασία μας. Δηλαδή ένα μικρό περιθώριο για να καλύψουμε τα λειτουργικά μας κέρδη και βεβαίως το επιτόκιο του είναι χαμηλό. Το οποίο βεβαίως μπορεί να μεταβάλλεται σε καθημερινή βάση ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά, αλλά συνήθως χρεώνουμε γύρω στο 1%. Μην νομίζετε ότι αυτό θα μπορέσει να χαμηλώσει περαιτέρω, διότι πλέον του κόστους, αν θέλετε, του λειτουργικού εξυπηρέτησης του δανείου αυτού δεν μπορεί να μειωθεί σημαντικά περαιτέρω το επιτόκιο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψατε μου να επανέλθω στα πολιτικά ζητήματα. Βεβαίως υπάρχει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία στηρίζει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Όμως δεν είναι μια κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν πιστεύετε ότι αυτό δημιουργεί κάποιες ανησυχίες ή ασαφείες ό,τι αφορά την οικειοποίηση του προγράμματος αυτού και δεν θα πρέπει να υπάρξουν κάποια μέτρα αντιμετώπισης του? Όχι, είναι η απάντηση. Όπως είπα, υπάρχουν 2 θετικά στοιχεία. Το πρώτο έχει να κάνει ότι μετά τις αλλαγές που έγιναν στην κυβέρνηση και την κρίση που αντιμετωπίσαμε, η συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, με την ελληνική κυβέρνηση έχει πραγματικά υπάρξει πολύ σοβαρή, στεναρή και οργανωμένη και επικοδομητική. Αυτό είναι το πρώτο θετικό σημείο. Το δεύτερο θετικό έχει να κάνει με το ότι η ευρεία
πλειοψηφία η οποία στηρίζεται και από πλέον του ενός πολιτικών κομμάτων στην Βουλή είναι πολύ θετικό. Δεν είναι δηλαδή μια μικρή κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά είναι μια ευρύτερη πλειοψηφία. Κάτι το οποίο καλωσορίζουμε. Δηλαδή και από το κέντρο και από την δεξιά τα κόμματα έχουν στηρίξει την δέσμη των μέτρων αυτών, το οποίο είναι κέριο για μας. Από τον Guardian. Αναρωτιέμαι αν μπορείτε να με διαφωτίσετε στο να καταλάβω κάτι. Τι έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν και με το μνημόνιο το οποίο έχετε αποφασίσει σήμερα? Δεν ξέρω αν μπορείτε να επιβεβαιώσετε αν υπάρχει επιτάχυνση ό,τι αφορά την θέσπιση αυτής της σύστασης του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων κατά 3 μήνες και κάτι άλλο, αν έχει υπάρξει κάποια απόφαση προκειμένου να αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόμενο σε ό,τι αφορά την χρήση ιδίων μέσων διάσωσης και αυτό σε ό,τι αφορά τους ιδιώτες καταθέτες. Δεν μπορώ να επαναλάβω όλα όσα είπα στην αρχή. Θα πρέπει να επαναληφθώ εξ ολοκλήρου. Αν δείτε το ανακοινωθέν το οποίο θα διανεμηθεί, είναι λεπτομερές και αναφέρεται σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν και πολύ συχνά έχουν υπάρξει αλλαγές. Κάποιες φορές υπάρχουν πολύ μικρές αλλαγές σε επίπεδο μνημονίου, αλλά αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία αφορούν στις σημαντικές αλλαγές. 2 πράγματα τα οποία θα ήθελα να επιβεβαιώσω. Ζητήσαμε να υπάρχει ο σχεδιασμός για αυτό το νέο ταμείο να είναι διαθέσιμος τουλάχιστον και κατ' αργότερο μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου και το ταμείο αυτό να συσταθεί πριν το τέλος του χρόνου. Επίσης είπαμε ότι μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, στο βαθμό που αυτό συμβεί, θα πρέπει τα περιουσιακά στοιχεία να ενισχύσουν το ταμείο αυτό. 3. Το σημείο σε ό,τι αφορά το bail-in. Και αυτό θα πρέπει να είναι σαφές. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει ανησυχία μεταξύ των καταθετών. Δεν θα συμμετέχουν στο bail-in. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να σταθεροποιηθούν οι τράπεζες και να μπορέσουν οι τράπεζες να ανοίξουν ξανά. Άρα λοιπόν οι καταθέτες θα εξαιρεθούν από μια τέτοια διαδικασία. Και ναι, βεβαίως έχετε δίκιο. Αυτό δεν ήταν κομμάτι του MOU του μνημονίου και έπρεπε να το καταστήσουμε σαφές. Ερώτηση από μια κυρία στο πίσω μέρος της αίθουσας. Ευχαριστώ, από τον Bloomberg. Ήθελα να σας ρωτήσω αν το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Ελλάδα είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε στο πλαίσιο αυτών της χρηματοδοτικής βοήθειας προς την Ελλάδα. Θα υπάρξουν πραγματικά κεφάλαια τα οποία θα φτάσουν στην ελληνική οικονομία ή θα είναι όλα χρηματοδοτική βοήθεια προς την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τίποτα άλλο? Ο κ. Ντομπρόφσκης, σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση, όπως αναφέρθηκε, το συνολικό πακέτο θα ανέλθει στα 86 δις ευρώ και η πρώτη δόση θα φτάσει μέχρι και 26 δις ευρώ. Βέβαια, είναι χρήματα τα οποία θα διοικητευτούν στην ελληνική οικονομία, πρώτον στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η πρώτη δόση λοιπόν και το πρώτο ποσό, ένα κομμάτι μάλλον της τάξης των 10 δις, θα αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα που έχει πληγεί και μετά από τα capital controls. Είναι σημαντικό να υπάρξει ανάκαμψη στην Ελλάδα, οικονομική ανάκαμψη. Άρα λοιπόν, βοηθώντας την Ελλάδα ώστε να υπάρξει άρση των ελέγχου των κεφαλαίων, θα βοηθήσουμε να υπάρξει σταθερότητα και στην ελληνική οικονομία. Επίσης, σε ό,τι αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, το συζητήσαμε επί Μακρόν και ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ιδιωτικό τομέα. Μεγάλο μέρος εξ αυτών έχει παρεμποδίσει την οικονομική δραστηριότητα. Άρα, λοιπόν, χρήματα θα διοχετευτούν μέσω της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να μπορέσει να αποπληρώσει τις οφειλές της προς τον ιδιωτικό τομέα. Φυσικά, χρήματα θα μπορέσουν να καλύψουν τις τρέχουσες χρηματοοικονομικές ανάγκες της ελληνικής κυβέρνησης,
διότι σε αντίθεση με προηγούμενες συζητήσεις ή θεωρήσεις, περιμένουμε να υπάρξει πρωτογενές πλεώνασμα φέτος και το πρωτογενές πλεώνασμα αυτό θα πρέπει επίσης να μπορεί να καλυφθεί. Άρα λοιπόν θα υπάρχουν χρήματα που θα διοχετευτούν στην ελληνική οικονομία και θέλω για άλλη μια φορά να δώσω έμφαση στο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την ελληνική κυβέρνηση σε επίπεδο προϋπολογισμού μέσω των διαρθρωτικών κονδυλίων και άλλων. Άρα λοιπόν αυτό θα βοηθήσει το να επιταχυνθεί η απορρόφηση και η καλύτερη χρήση των κονδυλίων αυτών. Ο κύριος Ρέγκλινγκ, συμφωνώ με όσα υπόθηκαν, μέσα από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και μέσα από την διευθέτηση των προβλημάτων αυτών της ελληνικής οικονομίας θα μπορέσουμε να δώσουμε νέα όθηση στην οικονομική δραστηριότητα. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, θα υπάρξει πλεώνασμα, πρωτογενέ πλεώνασμα της τάξης των 0,5% προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και ληξιπρόθεσμα μεσοφυλές προς τον ιδιωτικό τομέα. Θα υπάρξουν επίσης και κονδύλια από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, έτσι όπως είχε ανακοινωθεί σχετικά. Συγγνώμη κύριε Ρέγκλινγκ, αλλά να είμαστε λίγο πιο σαφείς. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, 26 δις θα εκταμιευθούν. Μέχρι στιγμή, εξ αυτών τα 7 θα αφορούν στο προηγούμενο δάνειο γέφυρα, 3,4 για τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία λήγουν, 10 στις τράπεζες και 16 ό,τι αφορά τις γενικές ανάγκες της κυβέρνησης. Το σύνολο βγαίνει παραπάνω. Μήπως μπορείτε να είστε πιο σαφείς? Απάντηση. Ναι. Ναι, σίγουρα αν είπα αυτά που είπατε, τότε θα έκανα λάθος, γιατί δεν βγαίνουν υπολογισμοί. Θα υπάρξει λοιπόν μία έγκριση σε ό,τι αφορά την πρώτη δόση, 26 δις, τα οποία θα εγκριθούν από το Συμβούλιο των Διοικητών και αφού θα έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες στα Εθνικά Κοινοβούλια. Τα 10 δις θα αφορούν τραπεζικό τομέα, άρα μας μένουν 16. Από τα 16 αυτά δισεκατομμύρια, τα 13 θα δοθούν την Πέμπτη και τα υπόλοιπα 3 θα εκταμιευθούν σε 2 μέρη, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Άρα τώρα είναι σωστοί οι υπολογισμοί, σωστά? Ναι. Επόμενη ερώτηση. Από τη Wall Street Journal. Κάποιοι υπουργοί ήλπιζαν ότι θα υπάρξει κάποιο θετικό σήμα από πλευράς Διεθνούς Μονετικού Ταμείου σε ό,τι αφορά την συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Από τα λεγόμενα σας φαίνεται ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό ή να μας διαφωτίσετε σε σχέση με τις συζητήσεις που έχουν γίνει? Θα υπάρξει μια καινούργια δήλωση σε ό,τι αφορά την στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και υπήρξε συζήτηση σε ό,τι αφορά το reprofiling, τον επαναχαρακτηρισμό αναδιάρθρωση ελληνικού χρέους σήμερα. Είναι σαφές σε επίπεδο Eurogroup να υπάρξει συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ξανά. Όμως η Κριστίν Λαγκάρντ κατέστησε σαφές και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο ότι μια τέτοια απόφαση από το Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν θα μπορέσει να ληφθεί πριν τον Οκτώβριο. Κατέστησε επίσης σαφές η κυρία Λαγκάρντ ότι 2 είναι τα κρίσιμα στοιχεία. Πρώτον, χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνηση σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις, με το οποίο συμφωνούμε, γιατί αν διαβάσει κανείς τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου, θα δείτε ότι σε πολλά σημεία σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις αυτές έχει δοθεί περαιτέρω χρόνο στην κυβέρνηση. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το εξοδοτικό. Αναφέρεται στο ανακοινωθέν αυτό ότι η μεταρρύθμιση είναι κάτι που θα συζητηθεί και η πρόταση σχετικά θα υπάρξει τον Οκτώβριο. Άρα λοιπόν σε πολλά θέματα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
περιμένει μέχρι τότε. Δεύτερον, υπάρχουν ανησυχίες από πλευράς Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εμείς πιστεύουμε ότι θα ήταν πάρα πολύ βοηθητικό για τη βιωσιμότητα του χρέους η υλοποίηση του προγράμματος αυτού. Και βεβαίως παραμένουμε έτοιμοι, είναι μια παλαιά υπόσχεση αυτή που έχουμε δώσει. Παραμένουμε λοιπόν έτοιμοι να συζητήσουμε, αν χρειαστεί, να εξετάσουμε τέτοια θέματα που άπτονται του δημόσιου χρέους. Και για να απαντήσω στο δεύτερο ερώτημά σας, υπάρχει μια γενικότερη συμφωνία τώρα ότι θα πρέπει να δούμε επί της αρχής το θέμα της εξυπηρέτησης του χρέους. Το ερώτημα είναι εάν σε οικονομικούς όρους μπορεί η Ελλάδα τα επόμενα 30 χρόνια, για παράδειγμα, να εξυπηρετήσει το χρέος της. Έχουν ήδη γίνει κάποιες αναλύσεις και από την Κομισιόν και από τον ESM που έχει κάνει σχετικούς υπολογισμούς ότι από κοινού και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι η συζήτηση θα ξεκινήσει, θα γίνει μάλλον τον Οκτώβριο σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, ότι θα υπάρξει βιωσιμότητα για τα επόμενα χρόνια και μόνο σε μακροχρόνιο ορίζοντα θα υπάρξει πρόβλημα. Άρα λοιπόν, αν εισάγουμε αυτήν την αρχή και αυτήν την μέθοδο, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει συμφωνηθεί και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επίσης συμφώνησε σε αυτό, ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξετάσει κανείς την βιωσιμότητα του χρέους. Βεβαίως θα υπάρξει μια συζήτηση αν χρειάζεται να πάρθουν περαιτέρω μέτρα τώρα ή αργότερα ή τι θα χρειαστεί να γίνει. Σίγουρα θα υπάρξει η σχετική συζήτηση τον Οκτώβριο. Σήμερα νομίζω ότι η πρόοδος που επετεύχθη είναι ότι έχουμε μια συμφωνία σε ό,τι αφορά το οικονομικό επίπεδο και έχουμε συμφωνήσει ως προς το τι θα πρέπει να γίνει αν τελικά προβλεφθεί ότι υπάρξει πρόβλημα στο μέλλον. Αυτή όμως η κουβέντα θα οριστικοποιηθεί τον Οκτώβριο. Ευελπιστούμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα συμμετάσχει. Υπήρξε αισιοδοξία. Αυτό, αν θέλετε, είναι η προσωπική μου αίσθηση. Καθ' όλη τη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε συμμετοχή τηλεφωνική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Άλλη μία ερώτηση που υπήρχε. Ναι. Ουσιαστικά παραλλαγές στο ίδιο θέμα. Θα μπορούσατε να πείτε ότι τώρα έχετε μία δέσμευση, μία δεσμευτική προσήλωση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα συμμετάσχει? Απάντηση: όχι. Ήταν σαφής η κυρία Λαγκάρντ, δεν μπορεί να δεσμευτεί. Είναι απόφαση η οποία θα είναι απόφαση του Συμβουλίου του Ταμείου. Θα το μεταφέρει το θέμα αυτό τον Οκτώβριο προς το Συμβούλιο του Ταμείου. Όμως χρειάζονται δύο όροι να πληρούνται. Πρώτον, εξειδικεύσεις ό,τι αφορά σειρά μεταρρυθμίσεων. Συμφωνήσαμε επ' αυτού. Χρειαζόμαστε δηλαδή αυτές τις διευκρινήσεις και τις εξειδικεύσεις. Και δεύτερον, ότι να υπάρξει μια συμφωνία ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους και αυτό τον Οκτώβριο. Στο σημείο αυτό βρισκόμαστε και νομίζω ότι όλοι συνειδητοποίησαμε ότι αυτή είναι η πρόοδος που μπορεί να επιτευχθεί μέχρι τη στιγμή αυτή. Και επ' αυτού να επιβεβαιώσω ότι ήταν μια πολύ θετική συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε.